Πάνος Κουρλέτη, Ηλέκτρα Βισκαδουράκη, Λάμπρος Καλαρίτης και Νίκος Σβέρκος. Είχαμε ολοκληρώσει μια πρώτη κουβέντα σε σχέση με τα θέματα της άμεσης επικαιρότητας. Ο λόγος έκλεισε με τον Καλλικράτη. Με αυτόν θα το ξανανοίξουμε, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν θα αλλάξετε το όνομα και αν πρέπει να αλλάξει τελικώς. Η κουβέντα για τον Καλλικράτη, καλός ή κακός, όταν γίνεται, επικεντρώνεται στην απλή αναλογική. Εκεί πέφτει και το βάρος τελικά για την αλλαγή του Καλλικράτη. Όχι. Είναι ένα θέμα. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα του εκλογικού συστήματος, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαφορετικό να έχεις ένα εκλογικό σύστημα το οποίο να λειτουργεί παραμορφωτικά σε σχέση με την βούληση των τοπικών κοινωνιών και διαφορετικό το να αποτυπώνεις με έναν αυθεντικό τρόπο τους τοπικούς, τους λαϊκούς συσχετισμούς. Το σημερινό εκλογικό σύστημα είναι επικώς απαράδεκτο. Είναι παραμορφωτικό. Ένα συνδυασμός που μπορεί στον πρώτο γύρο να πάρει 22% και να πάει στον δεύτερο γύρο με έναν άλλον που μπορεί να πάρει 35%, να τύχει να πάρει το 51% και να πάρει τη μερίδα του Λέοντος στο 60-65% των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτός που στον πρώτο έχει τους 22%. Τι είδους δηλαδή συνένεση έχει σε πραγματικό επίπεδο αυτός ο Δήμαρχος? Άρα, επειδή μιλάμε για τοπικές κοινωνίες, και τι σημαίνει τοπικές κοινωνίες? Ότι τα προβλήματα έχουν μια αντίστοιχη διάσταση, μια τοπικότητα, είναι ορατά. Είναι προβλήματα που μπορεί ο άλλος μέσα στην καθημερινότητά του στην πόλη να τα βιώνει, να τα αγγίζει. Αυτό το χαρακτηριστικό των προβλημάτων θεωρώ ότι δίνει και την δυνατότητα στο να υπάρχουν συνενέσεις, συνθέσεις. Και η πλήρη αναλογική, η γνήσια δηλαδή αντιπροσωπευτική έκφραση των τοπικών συσχετισμών, βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση των συγκλήσεων, των συνθέσεων, των συνενέσεων. Και θεωρώ ότι το πεδίο της αυτοδίκησης είναι το κατεξοχήν εκείνο πεδίο που πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το εκλογικό σύστημα. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, ένα. Οι αντίπαλοι μας, λοιπόν, κυρίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όπου δεν τους αρέσει αυτό, διότι είναι με ένα αυτοδιοικητικό κατεστημένο το οποίο έχει αυτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εδώ και μερικά χρόνια, λένε ότι. Εντάξει, δεν είναι πάντως οι μόνοι που έχουν εκφράσει ενστάσεις για την απλή αναλογική. Και δήμαρχοι, πάντως, με συγχωρείτε, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι. Γιατί εγώ μιλάω για τη συζήτηση στο πολιτικό επίπεδο. Οι δήμαρχοι. Όλα τα έχουμε δει. Για το θέμα τη απλή αναλογική. Γιατί είναι παραμορφωτικό το σημερινό, υπό την έννοια ότι και σήμερα, εντάξει, δεν είναι σύνηθες κάποιος να παίρνει 20-15% στον πρώτο γύρο και να είναι αυτός ο οποίος εκλέγεται στο δεύτερο. Συνήθως αυτός ο οποίος έχει το προβάδισμα κάνει κάποιες συνεννοήσεις, θα μας ρωτήσει, συμφωνίες και στο δεύτερο επιδιώκει να βγει. Γιατί με την απλή αναλογική δεν θα γίνεται αυτό, δεν θα γίνονται συμφωνίες στη βάση που γίνονται και σήμερα με το επιπλέον όμως πρόβλημα ότι θα είναι δύσκολο να διοικηθούν οι Δήμοι. Γνωρίζετε ότι ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο στους Δήμους να υπάρξει συνένεση και συνεδρίωση σε πάρα πολλά θέματα. Φανταστείτε με την απλή αναλογική. Δεν θα διοικηθούν σε ακυβερνησία οι Δήμοι, σε αδυναμία λήψη και στοιχειώδων αποφάσεων. Καταρχήν, για να υπάρχουν πλειοψηφίες, προϋποτίθεται στις περισσότερες των περιπτώσεων, διότι πόσες θα είναι αυτές οι περιπτώσεις που κάποιος θα πάρει πάνω από το 50% στον πρώτο γύρο και θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία, προϋποτίθεται ότι αυτές οι διοικήσεις θα στηρίζονται σε 2-3 συνδυασμούς. Γιατί είναι κακό αυτό? Αν γίνεται, δεν είναι καθόλου κακό. Αν μάλιστα γίνεται στη βάση ακριβώς της συμφωνίας ενός κοινού τρόπου αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων της γειτονιάς, του Δήμου ή της περιφέρειας. Και αυτό πρέπει να γίνεται με φανερό τρόπο, όχι κάτω από το τραπέζι. Με διακηρύξεις, με δεσμεύσεις μπροστά στον κόσμο. Η λογική που έχουμε εμείς είναι στον πρώτο γύρο να βγαίνει το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο με βάση τους συσχετισμούς και στον δεύτερο γύρο να ψηφίζουμε μόνο για δήμαρχο ανάμεσα στους δύο πρώτους συνδυασμούς, τους επικεφαλείς τους. Αλλά οι έδρες να κατανέμονται μια και καλή στον πρώτο γύρο. Δεν θα οδηγήσει κάτι γνώμη σας αυτό σε πρώτες λειτουργίες? Για τους λόγους που αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ σύνθετο ήδη σήμερα, ξέρετε τι γίνεται, αδυνατούν να λάβουν αποφάσεις πολλοί δήμοι, ακόμα και για βασικά θέματα. Δεν θα γίνει πιο σύνθετη η ίσα. Γιατί έχουν την ενισχυμένη, οπότε πρώτη παράταξη ουσιαστικά το τρέχει. Ίσα-ίσα, διότι αυτό σημαίνει βέβαια ότι και τις διάφορες θέσεις ευθύνης θα τις μοιράζεσαι, δεν τις παίρνει ένας συνδυασμός. Το αποτύπωμα αυτής της συμφωνίας
θα είναι ότι θα υπάρχουν και αντιδήμαρχοι και από τον δεύτερο και από τον τρίτο συνδυασμό. Ή από όσους, σε πάση περιπτώσει, συνδυασμούς συμμετέχουν στην νέα διοίκηση του Δήμου. Αν μου επιτρέπεις. Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ένα σοκ, αλλά θα είναι ένα προθετικό, ένα θετικό σοκ. Θα μας βάλει σε μια άλλη λογική, η οποία θεωρώ ότι είναι απελευθερωτική και αναγκαία για το χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχουμε παράδειγμα Δήμου, εσχάτως, που απόλυσε την πλειοψηφία ως διοικούσα παράταξη, ναι, και δεν μπορεί να ψηφίσει προϋπολογισμό τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα δείγμα. Είναι πολύ δυσάρεστο για τα χρονικά της αυτοδιοίκησης, αλλά τελικά ποιες δεν θα μπορούσαν να είναι οι δικλείδες ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να εκτελέσει τεχνικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει. Αν δεν μπορεί να εκτελέσει προϋπολογισμό, βάζει λουκέτο, δεν ξέρω τι κάνει. Και ποιες είναι οι πρόνοιες του νόμου από αυτού. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι καταρχήν να δούμε την πολιτική διάσταση του θέματος. Σε ένα συνδυασμό, σε μια περίπτωση ενός Δήμου, όπου υπάρχουν 2-3 συνδυασμοί οι οποίοι κινούνται από 25% έως 35%. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να πει, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω θα μοιραστούν και διάφορες θέσεις ευθύνης κτλ. Και θα συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα. Και θα αναλάβει την ευθύνη να πει, δεν ψηφίζω τον προϋπολογισμό. Αυτός θα εκτεθεί. Άρα αυτή είναι μια δικλείδα ασφαλείας, ας πούμε. Όχι, λέω, είναι μια πολιτική προσέγγιση. Τώρα από εκεί και έπειτα. Ας πούμε όμως ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Και αναλαμβάνουν και το κόστος να γίνουν ρεζίλοι απέναντι στους ψηφοφόρους τους. Πάντοτε υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Μπορούμε να βρούμε τέτοιες ρυθμίσεις όπου, για παράδειγμα, η έγκριση διαφόρων αποφάσεων μετά από 2-3 άκαρπες συζητήσεις, ναι, να πέφτει το αναγκαίο ποσοστό για την έγκριση και την επικύρωση του προϋπολογισμού, π.χ. Να μπορεί να επικυρωθεί με σχετική πλειοψηφία. Με σχετική πλειοψηφία. Ή να σας πω άλλο θέμα. Ένας προϋπολογισμός έχει, για παράδειγμα, ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη στοιχειώδη λειτουργία. Έχει τις δαπάνες που μπορεί να έχεις για την μισθοδοσία. Έχει τις δαπάνες που μπορεί να έχεις για το ρεύμα και για το πετρέλαιο. Σε αυτά γιατί να υπάρχει διαφωνία. Άρα θα μπορούσε να σπάσει αυτός ο προϋπολογισμός, να εγκρίνουμε αυτά τα πράγματα και να και άρα λοιπόν και να τσακωθούμε λοιπόν αν την πλατεία θα την κάνουμε γκαράζ, αν θα την κάνουμε πάρκο ή αν θα την χτίσουμε και θα βάζουμε πολυκατοικία. Που μπορεί να είναι μεγάλα ζητήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως είπε τις προάλλες ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτή η αλλαγή, γιατί θα γίνει πρωθυπουργός και θα βγει στην κυβέρνηση πριν γίνουν οι δημοτικές εκλογές, άρα θα το ξαναλλάξει το σύστημα. Πώς σχολιάζεται? Εντάξει, ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Και αυτό βέβαια το λέω σε σχέση με την προσδοκία του να γίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, τα μηνύματα, παρά το γεγονός ότι κάνουμε μια κουβέντα εδώ και αρκετή ώρα, τα μηνύματα τα οποία καταφθάνουν από ό,τι με πληροφορούν στο ακουστικό, στο email της εκπομπής, έχουν επικεντρωθεί στο επόμενο θέμα, κύριε Σκουρλέτη. Φαντάζομαι ποιο είναι. Αυτό που φαντάζεστε. Προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας. Μιλώντας στην Ηλέκτρα την προηγούμενη εβδομάδα, στη συνέντευξη που της είχατε δώσει, προσδιορίσατε τον αριθμό πλέον των αυτών που θα προσληφθούν στους 9.000 στην καθαριότητα. Ο αριθμός αυτός έχει κλειδώσει? Ναι, είναι περίπου τόσο πιο κάτω λίγο. Καταρχήν δεν τον προσδιορίσα εγώ τον αριθμό. Το λίγο είναι μερικές δεκάδες ή είναι, γιατί είναι έχει γύρω στους 8.000, δεν θυμάμαι τώρα, 700, 800, μάλιστα, κάπου εκεί. Δεν το θυμάμαι το ακριβές νούμερο αυτή τη στιγμή. Καταρχήν όμως αυτό το νούμερο δεν προσδιορίστηκε από το Υπουργείο. Δεν είναι το Υπουργείο αυτό το οποίο λέει ποιους θα προσλάβει σε επίπεδο αριθμού ο κάθε Δήμος. Αυτό προσδιορίζεται με βάση τους οργανισμούς, τις θέσεις, τις οργανικές που έχει κάθε Δήμος με βάση τις πραγματικές του ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές από διάφορα μέσα. Είναι φιλικά και μη. Κουβέντας που είχε ξεκινήσει. Φιλικά και μη λένε, μα τι γίνεται μεγάλη τώρα. Απεργία που διορίζουν και καταρχήν δεν διορίζουμε κανέναν. Εμείς καλέσαμε τους Δήμους και μετά μάλιστα τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει το καλοκαίρι και τους είπαμε, καταγράψτε τις πραγματικές σας ανάγκες. Πρέπει να σταματήσει αυτό το καθεστώς των συμβασιούχων στην καθαριότητα που είχαμε μέχρι
τον Ιούλιο, που έκρινε και το ελεγκτικό συνέδριο ότι οι διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις τους ήταν αντισταγματικές και υπήρξε τότε η συγκεκριμένη εμπλοκή, και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε μια καινούργια αρχή, να πάμε σε έναν διαγωνισμό ανοιχτό με βάση το ΑΣΕΠ, όπου να έχουμε μόνο μας σταθερές θέσεις εργασίας. Και αυτό κάνουμε. Μία επισήμανση εδώ, την οποία πρέπει να τη λέμε και να την ξαναλέμε, ότι αυτές οι προσλήψεις δεν επιβαρύνουν κατ' ουδένα τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρώτα απ' όλα, διότι πληρώνονται από τα ανταποδοτικά τέλη. Αυτά δηλαδή που πληρώνουν οι πολίτες μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για καθαριότητα και οδοφωτισμό. Μιλήσατε για τους συμβασιούχους. Προφανώς ο αριθμός ο οποίος θα προσληφθεί δεν είναι ικανός να καλύψει όλες τις ανάγκες. Το υπερκαλύπτει. Στον τομέα, το υπερκαλύπτει. Το υπερκαλύπτει με βάση. Μιλάμε για την καθαριότητα. Έτσι, έτσι. Μην τα μπερδεύουμε με τις χιλιάδες άλλους συμβασιούχους, να αναφερθούμε και σε αυτούς, αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο που είναι στον δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κτλ. Στην καθαριότητα, αυτούς τους που έκρινε το ελεκτικό συνέδριο ως αντισταγματική την παράταση των συμβάσεών τους το καλοκαίρι, ήταν ένα νούμερο το οποίο κυμαίνεται από 6% μέχρι 7.000. Και εμείς τώρα μιλάμε για προσλήψεις οι οποίες υπερκαλύπτουν. Δεν σημαίνει ότι θα είναι τα ίδια πρόσωπα. Διότι αυτός ο διαγωνισμός που κάνουμε δεν είναι φωτογραφικός. Διότι συνηθίζεται πάλι από διάφορα φιλικά μέσα. Δεν μπορώ να μην το πω, αλλά τα φιλικά μέσα εντός εισαγωγικών είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το δημόσιο λόγο και λένε εδώ πάνε και μονιμοποιούν συμβασιούχους οι οποίοι είχαν περάσει για ένα οκτάμινο και δύο οκτάμινα στους Δήμους. Δεν είναι έτσι. Πρόκειται για έναν ανοιχτό διαγωνισμό όπου μπορεί ο καθένας με βάση την μοριοδότηση που προκύπτει και ορίζει ο νόμος να καταθέσει τα χαρτιά του. Νομίζω ότι θα εκπλαγούμε. Αυτό δεν είναι ευχάριστο. Δείχνει πόσο την ανάγκη του κόσμου για εργασία από το νούμερο των αιτήσεων που θα υπάρξουν. Γιατί μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς στη χώρα. Το ερώτημα που θέτουν αρκετοί από τους τηλεθεατές είναι αν θα επιχειρήσετε να διευρύνετε τον κύκλο των προσλήψεων και σε άλλους τομείς όπου υπάρχουν μακροχρόνιοι συμβασιούχοι. Να περάσουμε λοιπόν. Νομίζω ότι καλύψαμε και το τομέα της καθαριότητας. Νομίζω ότι καλύψαμε την καθαριότητα. Δεν ξέρω αν θέλει να θέσει κάποιος ένα ερώτημα από αυτού. Η μοριοδότηση του ΑΣΕΠ μένει όπως ξέρουμε. Προφανώς. Γιατί γράφονται διάφορα, το ξέρω. Απλώς είναι μια διευκρίνηση. Εμείς στην τελευταία νομοθετική ρύθμιση που είχαμε κάνει, που είχε ανοίξει τον δρόμο για αυτό το διάγωνισμο. Με τον 2190 πάλι. Είχαμε πει, ναι, είχαμε προβλέψει ότι όσοι έχουν μια συγκεκριμένη εμπειρία εργασιακή στην καθαριότητα στους Δήμους, μοριοδοτιούνται επιπλέον. Μέχρι το 24μηνο. Ναι. Αλλά αυτός είναι ο νόμος το οποίο ξέρουμε. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί να αλλάξει κάτι. Λάμπρο Νίκο, δεν ξέρω αν θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα επ' αυτού. Αν όχι, να έχουμε μια απάντηση και για το ερώτημα. Τώρα λοιπόν, υπάρχει το άλλο το μεγάλο το θέμα των δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων. Να ξεκαθαρίσουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Υπάρχουν κάποιοι εποχικοί, οι οποίοι θα υπάρχουν πάντοτε. Συμβασιούχοι, οι οποίοι η αναγκαιότητα της πρόσληψής τους προσδιορίζεται με βάση εποχικές ανάγκες. Αυτή είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν διαρκώς. Επί πάρα πολλά χρόνια, 7, 10, 12, 15 χρόνια, άρα καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες. Τους ονομάζουμε και τους αντιμετωπίζουμε σαν συμβασιούχους, αλλά στην πραγματικότητα έχουν μια άλλη εργασιακή σχέση. Αυτό εκ των πραγμάτων θέτει ένα ζήτημα της αναγνώρισης του πραγματικού χαρακτήρα της εργασιακής τους σχέσης. Άρα δεν μιλάμε για προσλήψεις, αλλά για αποκατάσταση μιας πραγματικής εργασιακής σχέσης. Το Σύνταγμα απαγορεύει την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και θα το σεβαστούμε. Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές οδηγίες λένε ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της σύμβασης. Δηλαδή, δεν μπορείς έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά καλύπτει διαρκείς και πάγιες ανάγκες να τον έχεις αυτή την ομοιρία της διαρκώς ανανεούμενης σύμβασης. Άρα, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Πώς θα το λύσουμε αυτό? Με έναν τρόπο ο οποίος θα σέβεται αυτά τα δύο νομικά όρια που προαναφέραμε πριν. Μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή άμεσα και παντού? Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, διότι θα πρέπει να συνεννοηθούμε ότι όσοι
τους αναγνωριστεί ο πραγματικός χαρακτήρας της εργασιακής τους σχέσης, δεν θα θεωρηθούν νέες προσλήψεις, διότι τότε θα προσκρούσουμε στον κανόνα του 1 προς 4 που ισχύει. Και άρα αυτές θα θεωρηθούν νέες προσλήψεις, παρότι ήδη εργάζονται, παρότι ήδη πληρώνονται, και δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε για την υγεία, για την παιδεία που είναι οι προτεραιότητές μας. Άρα είναι ένα θέμα, θα έλεγα εγώ, νομικής επεξεργασίας και διαπραγμάτευσης αναγκαστικά με τους θεσμούς, μια και είμαστε μια χώρα με περιορισμένους βαθμούς ελευθερίας. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι συμβασιούχοι, οι οποίοι καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, και για πόσους από αυτούς μπορεί να βρεθεί νομικό πλαίσιο, κάτι εκτίμηση? Μιλάμε για πάρα πολλές εκδοχές. Δεν συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται από ευρωπαϊκά προγράμματα, από συγγραμματοδοτούμενα προγράμματα. Εκεί μάλιστα δεν υπάρχει και ο περιορισμός του 24μηνου στις ανανεούμενες συμβάσεις. Εξαιρούνται αυτοί από αυτό το καθεστώς. Άρα μιλάμε για εκείνες τις περιπτώσεις των ανθρώπων, επαναλαμβάνω, που είναι πάρα πολλά χρόνια είτε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, είτε στη λυρική σκηνή, στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε μπορεί να τους συναντήσει κανείς σε νοσοκομεία. Είναι λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις. Για αρκετές χιλιάδες μιλάμε αυτή τη στιγμή. Για αρκετές χιλιάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι αν το λύσουμε αυτό, θα είναι ένα στοιχείο εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και όχι βέβαια ικανοποίησης, ας πούμε, κάποιων ετοιμάτων, κάποιας εκλογικής πελατείας, πολύ δε περισσότερο που πριν από 7, 10, 15 χρόνια δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Τα δε ποσοστά του δεν του δίναν τη δυνατότητα και το πολιτικό του βάρος να βάλει τέτοιους ανθρώπους κτλ. Το λέω αυτό γιατί ασκείται και μια κριτική ότι το κάνουμε για να ικανοποιήσουμε κάποιους δικούς. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, συγγνώμη που διακόπτω, με τις ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό. Οι Δήμοι, και δεν μιλάμε μόνο για απομακρυσμένους, για μεσαίους Δήμους, έχουν τεράστιες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Μιλάμε για στελέχωση οικονομικών υπηρεσιών, για στελέχωση υπηρεσιών. Τεχνικών υπηρεσιών. Ναι, πολιτικούς μηχανικούς. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Δεν φτάνουν από την κινητικότητα, μην γελιόμαστε. Έστω ότι φεύγει κάποιος από ένα υπουργείο και πάει σε ένα Δήμο. Τι γίνεται όμως, γιατί είναι νευραλγικό, δεν είναι μόνο η καθαριότητα η Δήμη. Όχι, δεν είναι απλώς νευραλγικό. Είναι η βασική αιτία που ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε εξασφαλισμένα τα χρήματα για υλοποίηση έργων, δεν υπάρχει το κατάλληλο, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να κάνει τις προκηρύξεις, να κάνει τις μελέτες, να οριμάσει τις μελέτες και να κινηθούν αυτά τα έργα. Άρα εκεί τι γίνεται? Τουλάχιστον, ξέρω εγώ, το 1 τρίτο των Δήμων σε γενικές γραμμές στερείται τέτοιων δυνατοτήτων. Αυτή τη στιγμή προσκρούμε ακριβώς τον κανόνα και στον περιορισμό που έχουν επιβάλει τα μνημόνια στις προσλήψεις. Και έτσι δεν μπορούμε να λύσουμε βραχυπρόθεσμα αυτό το θέμα. Έχουμε προσπαθήσει μέσα από διάφορους άλλους τρόπους να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, 100 περίπου προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό, κυρίως μηχανικούς και οικονομολόγους. Βγαίνει τώρα, αυτές τις μέρες, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, μέσα στο μήνα κτλ. Αλλά στοχευμένα για τους νησιωτικούς και τους ορεινούς δήμους. Εκεί δηλαδή που υπάρχει η πλήρης απογύμνωση των υπηρεσιών. Είναι γνωστές αυτές οι θέσεις. Πάλι προκύψανε μέσα από τα αιτήματα που μας κάνουν οι Δήμοι. Θα υπάρξει κινητικότητα η οποία ενδεχομένως να λύσει ως ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε και βρίσκουμε άλλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης μελετών μέσα από τα ταμεία παρακαταθηκών και δανείων, να αξιοποιούμε μηχανικούς της περιφέρειας, της ΚΤΥΠ, διαφόρων άλλων υπηρεσιών, να δίνουμε τη δυνατότητα προγραμματικών συμφωνιών ανάμεσα στους Δήμους, και τις περιφέρειες, στους Δήμους και άλλους δημόσιους οργανισμούς που έχουν τέτοιο στελεχικό δυναμικό για να προωθούνται τα έργα. Λοιπόν, για να το τρέξουμε, όπου φτωχός και μοίρα. Για να το τρέξουμε λίγο γρήγορα, μια και μας πιέζει και ο χρόνος πλέον, και πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε λίγο τη φορολογική αποκέντρωση. Μια αναγκαιότητα. Θα σας πω, αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Θα μου πείτε τώρα ποια φορολογική αποκέντρωση. Δηλαδή, να μεταφέρουμε φορολογική εξουσία στην αυτοδιοίκηση. Εγώ νομίζω ότι ενώ υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά, στην παρούσα φάση
Και όσο υπάρχει αυτή η δύσκολη εξίσωση της επίτευξης των μνημονιακών στόχων, δεν μπορείς να το αποσυναρμολογήσεις. Αυτό θα ήταν ουτοπικό. Για φανταστείτε, δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιους στόχους. Οι οποίοι όλοι κατατείνουν στο να πιάσει το 3,5%. Mm-hmm. Να πιάσουμε λοιπόν και να το σπάσουμε αυτό και θα πούμε ότι ο μηχανισμός της περιφέρειας ή του Δήμου θα είναι εκείνος αυτός ο οποίος θα ορίζει και θα ευθύνεται για την επίτευξη των στόχων. Mm-hmm. Είναι πολύ ρισκαδόρικο το βρίσκω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Στην Αγγλία ή στο Ισραήλ, καθώς και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αυτό που πληρώνουμε εμείς ως ένφια εδώ σήμερα, το πληρώνουν σε εκείνα τα μέρη, στο Δήμο τους. Ναι. Σήμερα ο ένφια έχει ένα άλλο χαρακτήρα. Αν το πλήρωνε στο Δήμο, υπάρχει σαν σκέψη αυτό, υπάρχει στο τραπέζι της συζήτησης, σαν ιδέα, μήπως το διαφοροποιήσουμε μελλοντικά. Αν κυριολεκτικά μιλήσουμε για τον ένφια και την μεταφορά του αντίστοιχα στους Δήμους, θα ήταν κάτι το οποίο θα γεννούσε τέρατα. Διότι φανταστείτε εκείνες τους Δήμους, οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο απόθεμα κτηριακών εγκαταστάσεων και άρα και αντίστοιχων προσδοκόμενων εσόδων, και την ερημιά που υπάρχει στην περιφέρεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα είχαμε τεράστιες ανισότητες στο θέμα πια των φορολογικών εσόδων. Δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα θα ήταν εύρωστα, θα είχαν πόρους, αλλά η υπόλοιπη περιφέρεια πραγματικά θα αντιμετώπιζε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εδώ θέλω να σας πω ότι μία από τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στον Καλλικράτη είναι να αλλάξουμε και τα κριτήρια κατανομής των πόρων, που σήμερα είναι στη βάση του πληθυσμιακού κατά κύριο λόγο κριτηρίου. Ας πάρουμε ένα δήμο της Β' Αθήνας. Έχει να φροντίσει για το θέμα του δικτύου ίδρυυσης, όχι. Για το αποχετευτικό, όχι. Γιατί αυτά είναι ευθύνη της ΕΙΔΑΠ. Είναι περιορισμένος χωροταξικά μέσα σε κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Ας πάρουμε ένα δήμο της επαρχίας. Έχει να φροντίσει για αγροτικό δίκτυο, δημοτικό δίκτυο, για την ίδρυυσή του, για την αποχέτευσή του. Αυτά είναι όλα κόστη. Άρα το κόστος λειτουργίας ενός δήμου στην επαρχία είναι τελείως διαφορετικό από ότι ένας δήμος αστικός. Μπορεί να έχει πολύ περισσότερο κόσμο, πληθυσμό που να μένει στον αστικό δήμο, αλλά το κόστος λειτουργίας και η ανάγκη των αντίστοιχων, ας πούμε, υπηρεσιών είναι πολύ πιο μεγάλο στην περιφέρεια. Αν θέλουμε λοιπόν να αναστείλουμε αυτό το ρεύμα, αυτή την τάση του υδροκεφαλισμού που υπάρχει στην Ελλάδα, πρέπει να κατανείμουμε τους πόρους με έναν πιο ισορροπημένο τρόπο προς όφελος των δήμων της περιφέρειας. Ο υδροκεφαλισμός όμως δεν σπάει με την αποκέντρωση. Όχι για φορολογική αποκέντρωση, για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Είμαστε καταγεγραμμένα ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη ως το πιο συγκεντρωτικό σε αρμοδιότητες και λιγότερες εκχωρημένες στην αυτοδιοίκηση. Αυτό υπάρχει μια σκέψη πώς να αλλάξει. Είχατε πει κάποια στιγμή στους περιφερειάρχες ότι σκέφτεστε ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπως δουλεύει το Υπουργείο Παιδείας με τις κατατόπους περιφερειακές διευθύνσεις. Τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό? Ναι, είναι λίγο διαφορετικό αυτό που λέτε από το προηγούμενο. Ξαναήρθαμε τώρα στη συζήτηση στο θέμα των αρμοδιοτήτων. Ναι, αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνσή μας. Απλώς αρμοδιότητα σημαίνει και πόροι. Ναι. Πόροι που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αλλαγές σε εκείνο το όριο, μέχρι σε εκείνο το όριο που μας επιτρέπουν δύο μεγάλα προβλήματα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας λόγω των μνημονίων. Το πρόβλημα του προσωπικού και του περιορισμού στις προσλήψεις και το πρόβλημα των πόρων. Τι σημαίνει, βέβαια, θα πρέπει να καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας πότε θα λυθούν αυτά? Τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Απλώς γι' αυτό μιλάμε για μια πρώτη φάση μεταρρύθμισης, την οποία και θα παρουσιάσουμε, όπως είπαμε, στις αρχές του επόμενου έτους, και μια δεύτερη φάση μεταρρύθμισης με περισσότερες δυνατότητες. Εκεί μπορεί να μπει και το θέμα το χωροταξικό, δηλαδή ενός νέου πια χάρτη χωροταξικού, που θα έχουμε, όπως ελπίζουμε, περισσότερες οικονομικές δυνατότητες. Όλα αυτά τα οποία μας λέτε είναι πολύ μεγάλα επίβολα ως έναν βαθμό. Καλό είναι αυτό, γιατί έτσι γίνονται και μεγάλες αλλαγές. Ωστόσο, τα συζητάτε αυτά με τους δημάρχους, ή μάλλον, για να το πάρω αλλιώς, ή με τους δημάρχους τι σχέση έχετε? Δηλαδή, μπορείτε και με τους θεσμούς της Ενώσης των Δημάρχων και των τοπικών αρχόντων να έρθετε σε μια συνεννόηση για αυτά τα ζητήματα?
Αυτά τα θέματα κατεξοχήν απασχολούν αυτούς. Τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης και τις τοπικές κοινωνίες. Όχι απλώς τα συζητάμε, τα συζητάμε εξαντλητικά. Ναι. Εδώ μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε ένα προηγούμενο. Ζήσαμε ένα τόσο μεγάλο εύρος διαλόγου που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα. Θα θυμάστε ότι υπήρχε μια επιτροπή διαβούλευσης με πρωτοβουλία του προηγούμενου Υπουργού Ιστορικών, του κυρίου Κουρουπλή, η οποία κατέληξε και σε ένα απόρισμα κάποιων προτάσεων, εν πάση περιπτώσει, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ κτλ., επιστήμονες, καθηγητές, υπηρεσιακοί παράγοντες. Από εκεί και έπειτα έχουμε κάνει δεκάδες συσκέψεις αποκεντρωμένες με τις περιφερειακές ενώσεις των Δήμων. Συζητάμε, πέρα δηλαδή από τα κεντρικά όργανα, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, υπάρχει μια, θα έλεγα, απευθείας επικοινωνία. Κάποιες από αυτές τις σκέψεις, πιο έτσι ολοκληρωμένα, θα τις παρουσιάσουμε και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που είναι την επόμενη εβδομάδα στα Γιάννενα. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν εντάσεις στις συζητήσεις. Σας κατηγόρησαν για αποφάσεις οι οποίες δεν λάβαναν υπόψη τις δικές σου ανησυχίες. Ναι, νομίζω ότι τελικά η συνεργασία και η συνύπαρξη αυτόν τον τελευταίο χρόνο έχει οδηγήσει στο να μετριαστούν οι εντάσεις. Έχουν πέσει τα πάθη δηλαδή. Με τον κύριο. Τα μίση και τα πάθη. Βρήκατε. Πέσαν οι τόνοι ή βρήκατε επί της ουσίας σύγκλησης. Ποιος ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο βαθμός των συγκλήσεων θα φανεί όταν πια φτάσουμε και στη φάση της ψήφισης. Εγώ θεωρώ όμως ότι έχουμε κατακτήσει ένα ειλικρινές πεδίο διαλόγου, και αυτό το οποίο αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών σήμερα είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της παρούσας κυβέρνησης δεν κάνει κόλπα με τους αιρετούς. Ό,τι μέσα διαθέτει πόρων και τα λοιπά, τα κατανέμει με πραγματικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες, χωρίς επιλεκτικές προτιμήσεις άλλου είδους που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Για να δεις έναν υπουργό έπρεπε να βάλεις μέσο. Το δικό μου το γραφείο είναι καθημερινά ανοιχτό, και επειδή τις δημοσιοποιώ αυτές τις συναντήσεις, υπάρχουν εκατοντάδες. Στην συντριπτική πλειοψηφία των δημαρχών τις έχω συναντήσει στο γραφείο μου, πέρα από τις επισκέψεις που έχω κάνει ο ίδιος στην επαρχία. Αυτά τα λίγα χρήματα που διαθέτουμε τα κατανέμουμε στη βάση των πραγματικών αναγκαιοτήτων, και αυτό έχει αναγνωριστεί. Έχει αναγνωριστεί από όλο το φάσμα, ας το πούμε έτσι, το πολιτικό φάσμα των αιρετών, που δεν αντιστοιχίζεται ευθέως βέβαια και με τα κόμματα πάντοτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τις εκλογές, κύριε Υπουργέ, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε 3 λεπτά είμαστε και πάλι.